Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε άλλη μία εκβαθέων εξομολόγηση με έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τα μέγιστα στον εθελοντισμό στην πόλη μας. Έχει προσφέρει από πολλά πόστα, συγκεκριμένα στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σε αυτό το διεθνές κίνημα. Είναι 17 χρόνια αν δεν απατώμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Παντελή. Καλησπέρα. Μιλάμε στον ελληνικό, γνωριζόμαστε φυσικά. Άλλωστε πολλά χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα και το Λεπάντου για την τιμητική πρόσκληση στο πρόσωπό μου. Είμαι 30 χρόνια τακτικό μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μάλιστα. Και φυσικά και θελοντής Σαμαρίτης, όπως μας αποκαλεί και με μεγάλη μας χαρά ο ελληνικός λαός και οι συμπολίτες μας, κόκκινους ήρωες, με την κόκκινη γνωστή στολή. Και εγώ σήμερα φοράω κόκκινα για να σας τιμήσω λοιπόν. Έχω πάρει το χρώμα σου σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κόκκινο που φοράς τόσα χρόνια. Έχουμε ένα αρμονιστή, κλήρος. Πολύ ωραία. Πώς ασχολήθηκες με τον εθελοντισμό? Ήταν κάτι που από παιδί ένιωθες ότι σε τραβά, ήσουν κάπου πριν τον Ερυθρό Σταυρό, σε κάποιο άλλο φορέα, σε κάποιο άλλο κίνημα? Ναι, είναι αληθές ότι ο εθελοντισμός, τον εθελοντισμό τον έχω εντυφίσει από μικρό παιδί. Όντας 5 ετών, χέρι-χέρι με τον μπαμπά μου, τον κύριο Παναγιώτη, μέλος και αυτός, και έχει διατελέσει και εθελοντής, αλλά και σε διοικήσεις παλαιόθεν. Πριν 45 κιόλας χρόνια, 5 ετών, είμαι των 50, μπήκα σιγά-σιγά και έμαθα τι σημαίνει αυτό το μέγιστο ανθρωπιστικό κίνημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Του διεθνές κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και του ελληνικού που υπάγεται, είναι υπό την αιγίδα του διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Και τη Ερυθάσιμη Ελλήνων, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Κοίτα, ξέρουμε κάποια πράγματα για τον Ερυθρό Σταυρό. Οι περισσότεροι βέβαια τον έχουμε ταυτίσει με το 1940, τη βοήθεια στο πόλεμο και μετά το πόλεμο, που η πατρίδα είχε πάρα πολλά προβλήματα και ο Ερυθρός Σταυρός ήταν αυτός που κράτησε με τις νοσηλεύτριες, με τους διασώστες, με όλα τα σώματα που έχει και βοήθησε πάρα πολύ. Σήμερα όμως, τι προσφέρει ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός? Θα μου επιτρέψει, αγαπητή Σοφία, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή για να ξέρει και να μάθει ο κόσμος, οι παλαιότεροι γνωρίζουν, να μάθουν και οι νεότεροι. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πραγματικά που έχει συνεισφέρει τα μέγιστα όντως και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στους Βαλκανικούς Πολέμους και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον πάσχοντα συνάνθρωπο, με όλες τις αρχές που διέπουν τον διεθνή Ερυθρό Σταυρό, την ουδετερότητα, την αγάπη, έξω από κόμματα, ιδέες, χρώματα, φυλές κτλ. Παρένθεση, το μέγιστο έργο αυτό που έχει τελεστεί, δείτε λίγο τι συμβαίνει στα τελευταία χρόνια στα νησιά μας, όπως η Μυτιλίνη. Οι διασώσεις που γίνονται καθημερινά από στελέχη μας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διασώστες και ναυαγοσώστες, όταν φτάνει μία βάρκα, εκεί δεν κοιτούμε το χρώμα, τη φυλή, τα πρεσβεύει του καθενός. Σώζουμε όλους τα ίδια υπό το πρίσμα της ισονομίας και δικαιοσύνης και της αγάπης, της μέγιστης αγάπης στον συνάνθρωπο. Στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Έτσι και εδώ, και τότε και τώρα, υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και όλα τα τμήματα μαζί, τα οποία πατίζονται από τους Σαμαρίτες, διασώστες, τους κόκκινους ήρωες που σου προείπα πριν από λίγο, όπως επίσης και το τμήμα της νοσηλευτικής, καθώς επίσης και της πρόνοιας, που και αυτοί παράσχουν σε ύψιστο βαθμό παροχή υπηρεσιών, όπως βοήθεια στο σπίτι. Μαζεύουμε τρόφιμα σε σούπερ μάρκετ, λόγω κυρίες και όχι μόνο. Όλα μαζί τα τμήματα καλύπτουμε υγειονομικά τα πάντα και όταν εννοώ τα πάντα από μια εκδήλωση καναβαλιού, ένα event, αθλητικά γεγονότα που γίνονται και συμβαίνουν συνέχεια και στη χώρα και στην πόλη μας. Αξίζει εδώ να τονίσω το εξής, να το μάθουν και οι συμπολίτες, οι πατρινοί. Σύμφωνα τα τελευταία 3 χρόνια και σύμφωνα με τις ώρες που καταγράφονται από τον κάθε θελωτή Σαμαρίτη, το περιφερειακό τμήμα της Πάτρας, του ΕΕΣ Πάτρας, είναι πρώτο σε ώρες στην πατρίδα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η υγειονομική κάλυψη που παράσχει το εν λόγω τμήμα, το σώμα, σώμα είναι η έννοια και ο τίτλος, διασωστών Σαμαριτών και Ναυαγοσωστών, έρχεται πρώτο σε χιλιάδες ώρες στην κάλυψη των εν λόγω εκδηλώσεων. Όπως εχθές κιόλας, καλή ώρα, καλύψαμε, μας κάλεσε ο Δήμος και πάντα είμαστε και απαντούμε άμεσα
και συμμετέχουμε, ο Δήμαρχος, ο κ. Δήμος Πατέων, που καλύψαμε τις εκδηλώσεις για την Ποτομαγιά. Είπες προλίγου, μας θύμισες μάλλον, τις εικόνες αυτές τις πολύ σκληρές στα νησιά πριν λίγα χρόνια, με τους μετανάστες, με τις βάρκες, με τα παιδιά, που πολλά από αυτά δυστυχώς έφτασαν και πνιγμένα στη στεριά. Δυστυχώς. Και πόσο βοήθησε ο Ερυθρός Σταυρός τότε, σε αυτές τις διασώσεις. Εσύ έχεις κάποια τέτοια στιγμή, όλα αυτά τα χρόνια, που να έχει χαραχτεί στη μνήμη σου, κάτι που έχεις ζήσει? Ναι, πραγματικά έχω, και με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, αλλά και με τις άλλες οργανώσεις που συμμετείχα πρωτογενέστερα του Ερυθρού Σταυρού. Και αν θες να κάνω και μία αργότερα μία αναφορά πάνω σε αυτό το ζήτημα, που ήμουν και που είμαι ακόμα και δραστηριοποιούμε εκτός του Ερυθρού Σταυρού, πάντα εθελοντικά, αμιγώς εθελοντικά. Και όταν λέω εθελοντικά, πρέπει να το τονίσω, διότι υπάρχουν και παρεξηγήσεις πολλές φορές, ενώ αμυστή. Ο εθελοντής πρέπει να είναι αμυγός αμυστή. Σαφώς. Έχω συμμετάσχει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε διασώσεις, σε σεισμούς, σε φωτιές και με άλλες οργανώσεις. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όμως, για να ευλογήσω και λίγο τα γένια μας, πραγματικά, με τα στελέχη, τα εκπαιδευμένα, πιστοποιημένα στελέχη, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν και κάποιοι ή κάποιες οργανώσεις που ναι, λένε ότι προσφέρουν, αλλά δυστυχώς ενίοτε, μάλλον όχι πάντα, δεν εκπαιδεύουν τα στελέχη. Τα στελέχη μας είναι πάρα πολύ καταρτισμένα. Φαντάσου το εξής, ότι για να γίνει κάποιος εθελοντής Σαμαρίτης πρέπει να περάσει το σχολείο του ενός έτους. Είναι όχι σεμινάριο, είναι σχολείο. Από αυτό, βάσει του οποίου είναι 500 ώρες, η υγειονομική κάλυψη, συγγνώμη, η υγειονομική εκμάθηση, συμπεριλαμβάνει και TEP μέσα. Στα νοσοκομεία. Οπότε και μόνο αυτό καταλαβαίνει πρακτική, ο Ιωσήπο. Πρακτική δηλαδή. Κάνετε πρακτική. Ακριβώς. Μαζί με τους νοσηλευτές, με τις νοσηλεύτες, καθώς επίσης και το ιατρικό προσωπικό των δύο νοσοκομείων της πόλης μας, στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Και δεν σταματάμε μόνο εκεί. Υπάρχουν σεμινάρια μετεκπαίδευσης σε PLS, σε απεινιδωτές, απεινιδιστές επάνω στην Αθήνα, σε συνεργασία με την καρδιολογική εταιρεία, την ελληνική καρδιολογική εταιρεία, καθώς επίσης και με το ΕΚΑΒ. Και όλοι μαζί, μην ξεχάσω να πω, γιατί θα βαδίσουμε σε λίγες μέρες και μία θερινή περίοδο και μας έχει καλέσει για πολλωστή φορά να συμμετάσχουμε όπως κάθε χρόνο η περιοριστική υπηρεσία. Πριν όμως πάμε, τα νέα μας στελέχη, τα νέα μας εθελοντικά στελέχη θα περάσουν ένα σεμινάριο των 10 ημερών πυρασφάλειας, πυροποστασίας, θα υπάρχει ανάλογη εκπαίδευση κατάρτιση και βάσει αυτής θα υπάρχει πιστοποίηση και θα βρούμε να καλύψουμε ως πυροποστασία, πυρασφάλεια, τα βουνά και όχι μόνο τις πλαγιές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί όντως φτάνουμε, έχουμε Μάιο, σε λίγο καιρό θα έχουμε φωτιές, δυστυχώς και μοιραία, και πρέπει να υπάρχει προσωπικό πέραν της πυροσβεστικής που θα μπορεί να βοηθήσει να απομακρύνει τον κόσμο και να προσφέρει ό,τι μπορεί και να είναι εκπαιδευμένο, για να μην τους στείλουμε τους εθελοντές σαν πρόβατα επισφαγή, να τους στείλουμε για να βοηθήσουν, όχι για να πάθουν και αυτοί κάτι. Περί αυτού ο λόγος, και εδώ, αν μου επιτρέπεις, από το εξής. Το πρώτο μέλημα ενός εθελοντή των τμήματων και δισαμαρίτης, γι' αυτό υπάρχουν και οι κόκκινες, οι στολές, οι οποίες αντέχουν σε μεγάλες θερμοκρασίες. Εξού και το μεγάλο κόστος. Θα αναφερθώ αργότερα στο κόστος και τι σημαίνει κόστος για κάθε εθελοντή σαμαρίτη. Να μας πεις, για να ξέρει κάποιος που θέλει να έρθει να γίνει μέλος, να γίνει σαμαρίτης. Θα το πω. Ο καθένας μπορεί άλλωστε. Οποιοδήποτε μπορεί, εφόσον είναι άρτιος υγειονομικά, πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου και τι σημαίνει αυτό. Δεν τον πλατιάζω, απλώς να το μάθουν και οι συμπολίτες και αυτό το ζήτημα. Όποιος δεν έχει ποινικά δικήματα. Ναι. Σαφώς. Γι' αυτό και καταθέτουμε όλοι το ποινικό μας μητρό. Και εφόσον πληρούμε τις προϋποθέσεις, όπως προείπα, μπαίνει, εκπαιδεύεται και φτάνει στο σημείο να βγει έξω να κάνει την πρώτη υπηρεσία. Εδώ. Και καταθέτω και τη δική μου πρόταση και το έργο πρώτα ο Θεός, εάν εκλεγώ σε επερχόμενες εκλογές που έχουμε ως ο Νούπο. Θα μας τα πεις και αυτά. Περίμενε. Θα μας πεις, γιατί υπάρχουν εκλογές στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό τέλος του μήνα. Ακριβώς, 29 του μήνος. Πριν όμως πάω εκεί, να επικεντρωθώ λίγο στο κόστος της εκάστοτε στολής που καλείται ο οποιοδήποτε εθελοντής και οι περισσότεροι εξ ημών είναι φοιτητές άνευοι και από χαμηλά εισοδήματα οικογενειακά. Στοιχίζει περίπου μαζί με τις αρβίλες, τις συγκεκριμένου τύπου αρβίλες, 200 ευρώ. Το κόστος αυτό, δυστυχώς μέχρι τώρα, καλείται να το καταβάλει ο κάθε εθελοντής.
Εκεί πρέπει να παρέμβει η εκάστοτε διοίκηση και η κεντρική της Αθήνας, αλλά και η κάθε περιφερειακή, ούτως ώστε είτε δυνατόν να χορηγήσει τουλάχιστον μία στολή δωρεάν και ένα ζευγάρι ατβίλες. Τουλάχιστον. Και όλα τα προβλεπόμενα. Ευελπιστώ εδώ να βάλω και εγώ τη δική μου. Δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό για έναν φοιτητή. Είναι ζήτημα για έναν φοιτητή εθελοντή που θέλει να προσφέρει. Είναι ζήτημα και αυτά τα 200 ευρώ ακόμα. Ακριβώς. Βέβαια, δεν ξέρω αν υπάρχουν χορηγίες, αν υπάρχουν δωρεές, αν υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δωρεά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Υπάρχουν. Mm-hmm. Ναι, όντως υπάρχουν. Χρειάζονται κι άλλοι. Χρειάζεται ένα διοικητικό συμβούλιο, χρειάζεται εμείς οι ίδιοι που θέλουμε να ασχοληθούμε πέραν από την εθελοντική μας δράση ως Σαμαρίτες, στην ανέβρεση, ατόμων που αγαπούν όχι τόσο τον Ερυθρό Σταυρό, που ούτως ή άλλως τον αγαπάει όλη η Ελλάδα, και τον τιμά και αυτό και όλα στην παρέλαση 25 Μαρτίου μας έβγαλε πρώτους η πολιτεία μπροστά και ανοίξαμε τη μεγαλύτερη παρέλαση της Ελλάδος μετά από 2 χρόνια COVID. Κλείνει η παρένθεση. Πρέπει να δραστηριοποιηθεί το διοικητικό συμβούλιο που θα προκύψει, θα τα πούμε και λίγο αργότερα, το 7 μελές διοικητικό συμβούλιο, το 9 μελές, συγγνώμη, ούτως ώστε ανάμεσα στους συμπολίτες να αφυπνήσει, να ενημερώσει, να οργανώσει, να προγραμματίσει και να αποδώσει τα μέγιστα, τα δέοντα στον κάθε θελοντή. Τα αυτονόητα, τα αυτοδίκαια, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ ως όντας, ζώντας και ως αμαρίτης. Γιατί ακόμα και εγώ πλήρωσα 200 ευρώ τη στολή μου την κόκκινη και τις αρβίλες μου για να παράσκω υπηρεσία, οι οποίες παρεπιπτόντως σχιστήκαν και προχθές στην ανέβρεση, για την ανέβρεση ενός συμπολίτη που ψάχναμε και ψάχνουμε τις μέρες σύμφωνα με αυτό που προέκυψε και βγάλανε. Ναι, μιλάς για την περίπτωση του ανθρώπου που έπεσε δυστυχώς από την γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Μάλιστα, μάλιστα. Ακόμα και εκεί συμμετέχουμε παντού, γιατί το πρώτο ανθρωπιστικό κίνημα, και γνωρίζω το και το μοναδικό, λόγω της κατάθεσης, όπως σου προείπα, και της μεγάλης επιτυχίας που έχουμε και σε αυτό το κομμάτι, της ανέβρεσης, είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και δι το τμήμα, το περιφερειακό τμήμα της Πάτρας. Φαντάζομαι ότι ακόμα και στο Μάτι στην Αθήνα, οι πρώτοι που μπήκανε και βρήκανε αυτό το τραγικό, θα έλεγα, με τους συνανθρώπους μας, δυστυχώς είμαστε εμείς. Κάποιος όμως πρέπει να τους βρει για να αποδώσει στους συγγενείς τα ευρήματα. Καταλαβαίνω τι λες, γιατί ήμουν στο Μάτι μετά, βέβαια, την πυρκαγιά και ήταν μια εικόνα, ήταν κρανίου τόπος. Φαντάζομαι τι θα είδαν οι διασώστες που πήγαν και τι, για να σώσουν ανθρώπους που ήταν καμένοι, που ήταν. Δυστυχώς. Καταλαβαίνουμε όλοι. Παντελή, η αξία του εθελοντισμού τελικά, ο εθελοντισμός. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να γίνουμε καλύτεροι, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο, να αποκτήσουμε αξίες, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλύτερα. Τι είναι αυτό που θα οριοθετούσες εσύ ως εθελοντισμό? Μετά από, θα έλεγα, 35 χρόνια εθελοντικής πορείας, όχι μόνο στον Ερυθρό Σταυρό, σε ομάδες, οργανώσεις, στην παιδεία, στην εκκλησία που είμαι εθελοντής, στον αθλητισμό και αλλού και αλλού. Γιατί οι εθελοντές δεν σημαίνει μόνο στον Ερυθρό Σταυρό, οι εθελοντές χρειάζονται παντού. Στην παιδεία, όπως το είπα, στην εκκλησία, γενικά παντού. Ό,τι υπάρχει μέσα στην κοινωνία, στον κοινωνικό ιστό. Σε προσφορά. Προσφορά. Τι σημαίνει για μένα εθελοντής? Εθελοντισμός. Είναι 4 κομβικά σημεία. Σημαίνει αγάπη στον συνάνθρωπο, σημαίνει προσφορά δωτικότητα, αμιγώς εθελοντική παύλα αμυστή, σημαίνει συγκροτημένη κοινότητα, δηλαδή προσδίδει το έργο του εθελοντή ένα κύρος, μία αξιοσύνη και ενίοτε δίνει και τα καλά παραδείγματα στα παιδιά μας. Πολλές φορές, ανοίγω μια σύντομη παρέθεση, στα σχολιά μας και στις σχολές γονέων που είχα ασχοληθεί χρόνια με αυτό το αντικείμενο ως πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, αυτό λέγανε οι ειδικοί επιστήμονες. Μάθετε να δίνετε πρότυπα στα παιδιά σας. Πώς? Κάνοντας ένα θελοντικό έργο, βοηθώντας τον συνάνθρωπο, από το να περάσει τον παππού και τη γιαγιά τον τυφλό απέναντι στο πεζοδρόμιο, μέχρι και να δώσει ένα πιάτο φαΐ. Και όχι μόνο. Ή να περιθάψει, όπως κάνουμε εμείς στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ως βοήθεια στο σπίτι και γενικά το πάσχοντας συμπολίτη συνάνθρωπό μας. Προσφορά χωρίς να βλέπουμε το φύλλο, τη θρησκεία, το χρώμα. Το που είπες και στην αρχή, ανιδιοτελώς. Στη φύση, προσφορά προς όλους. Ακόμα και προς τα ζώα που και αυτά έχουν την ανάγκη μας. Προς όλους. Σε ευχαριστώ πολύ που το αναφέρεις. Είχα και εγώ κατά νου να το πω. Στην περίοδο COVID,
19 που περάσαμε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, όλη η ανθρωπότητα και εδώ στην πατρίδα και στην πόλη μας, τον Πατρών, στην αγαπημένη πόλη μου, τον Πατρών, που είμαι γέννημα θρέμα και την αγαπώ ιδιαίτερα την πόλη και τους συμπολίτες μου. Κάποια στιγμή χρειάστηκαν κάποιοι οι οποίοι συνάνθρωποι μας ζούσαν μόνοι τους, τα ζωάκια τους και ειδικά τα σκυλάκια, να τα βγάλει κάποιος έξω. Άμεσα δραστηριοποιηθήκαμε μετά από κλίση της πολιτείας, του Δήμου και της Περιφέρειας και πολλοί εθελοντές μας που έχουν και οι ίδιοι ζωάκια, εκείνη και φιλόζωοι και γνωρίζουν και πώς να το μεταχειριστούν ένα ζωάκι. Μπήκαμε με ειδικές στολές φυσικά λόγω του COVID, όπως σου προείπα, μάσκες, γάντια κτλ. Μπήκαμε στα σπίτια, πήγαμε τα σκυλάκια, τα πηγαίναμε βόλτα. Τι προβλεπόμενοι, αυτοί που χρειάζεται ένα ζωντανό, μια ψυχή που λέγεται ένα μικρό σκυλάκι, ένα μικρό ζωάκι. Ζουν ανάμεσά μας και εγώ τα θεωρώ και τα ζωάκια πραγματικά μέρος της ζωής μας. Μπήκαμε, δραστηριοποιηθήκαμε και εξυπηρετήσαμε, πήραμε και αποκομίσαμε και εμείς και οι πάσχοντες, οι συνάνθρωποι από τον COVID και θεωρώ ότι ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μια άγνωστη προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που και εγώ πρώτη φορά την ακούω, μπορώ να πω. Παντελή, είπαμε έχουμε εκλογές στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Λέω έχουμε, μου το επιτρέπεις, γιατί είμαι και εγώ μέλος στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Νιώθω περήφανη γι' αυτό. Δεν είμαι σαν εσάς βέβαια που έχετε εθελοντική προσφορά τόσα χρόνια και βοηθάτε στην πράξη. Εγώ είμαι ένα απλό μέλος που ουσιαστικά ενημερώνομαι μέσω mail για τις δικές σας δράσεις. Έτσι. Αλλά με χαρά θέλουμε να δούμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να μεγαλώνει, να αυξάνει σε δύναμη, σε προσφορά και να γίνονται πράγματα προς το καλό του συμπολίτη, της κοινωνίας, όπως είπες και εσύ. Έχεις κάποια σχέδια προσωπικά, ωστόσο, στις επερχόμενες εκλογές. Ακριβώς, έχω προσωπικά σχέδια, γιατί πέρα από τον εθελοντισμό, που δεν συζητώ, είναι το μέγιστο, χρειάζεται για να λειτουργήσει μία ομάδα ατόμων, ανθρώπων, μία σωστή διοίκηση. Και σημαίνει σωστή. Με σωστό προγραμματισμό, οργανόγραμμα, μεράκι, αγάπη και κυρίως προσφορά. Αν μου επιτρέπεις, θα κάνω μία πολύ πολύ μικρή παρένθεση και εδώ. Κάποια στιγμή είχα καταθέσει και σε επίπεδο Αθήνας στην κοινωνική διοίκηση, το καθέτω και εδώ, όσοι εμπλεκόμαστε μέσα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στα διοικητικά, καλό θα ήταν να προσφέρουμε εμπράκτως ως εθελοντές, κυρίως όμως, αν μου επιτραπεί η έκφραση και η λέξη, να μην είμαστε περαστικοί, τουρίστες. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή να μην θέλουμε να καπηλευτούμε για το κοινωνικό μας προφίλ και φρόνημα, για ιδίο όφελος, πολιτικές επιδιώξεις κτλ. Μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και θυμίζω ξανά ότι το Περιφερειακό Τμήμα της Πάτρας είναι το πρώτο πλέον σε ώρες εθελοντικές, χιλιάδες ώρες που καλύπτει, αλλά αυτό και μόνο του σημαίνει δύναμη. Δύναμη όμως προσφοράς και δοτικότητας. Και όχι δύναμη στο κατελάκι του εξ υποψηφίου για πολιτική χρήση. Δηλαδή, έχεις δει μέσα από τον Ερυθρό Σταυρό να θέλουν κάποιοι δηλαδή να αναδειχθούν πολιτικά. Δυστυχώς ναι. Το είδα και στις εκλογές του 2019 που είχαμε προ-COVID. Άτομα τα οποία είχαν παρισφύσει, μπήκανε μέσα, εκλεγήκανε στο Διοικητικό Συμβούλιο και δυστυχώς μετά από 3 χρόνια και κατά τη διάρκεια των 3 ετών, όσο επέτρεπε φυσικά και ο COVID, δυστυχώς δεν τους είδαμε ποτέ. Και όχι μόνο εγώ, κανένας εθελοντής. Δεν ξέρουμε καν ποιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέλουμε Διοικητικό Συμβούλιο που να είναι δίπλα στον εθελοντή Σαμαρίτη, να βοηθάει, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, με ανέβεση χορηγιών, αλλά και πέραν αυτό, να έρθει να σφίξει το χέρι στον εθελοντή και να του πει: καλημέρα, είμαι το Προεδρείο, είμαι το ΔΣ. Πού μπορώ να φανώ χρήσιμος και ποτέ να μην φανεί. Να είναι επάνω στον εθελοντή. Γιατί Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σημαίνει εθελοντής. Και γιατί το λέω αυτό και το τονίζω τόσο πολύ με έμφαση. Από τα 83 περιφερειακά τμήματα που εδράζουν στην χώρα μας, τα 8 κλείσανε μέσα στην περίοδο COVID, γιατί πολύ απλά υπήρχε ένα διοικητικό συμβούλιο και δεν υπήρχαν εθελοντές να πάσχουν έργο. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει διοικητικό συμβούλιο σε εκάστοτε περιφερειακό τμήμα της χώρας χωρίς εθελοντές. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί μια αγκαλιά. Διοικητικό συμβούλιο, εθελοντές και κεντρική διοίκηση. Και εδώ να ευχαριστήσω και δημόσια τον στρατηγό και πρόεδρό μας, τον κύριο Αυγερινό,
για το μέγιστο πλούσιο έργο που έχει παράξει μαζί με τον κύριο Σκούμα, τον Γεώργιο, που είναι Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Διοίκησης. Φίλοι αγαπητοί και οι δύο, με στηρίζουν και τους στηρίζω, όχι επειδή έχουμε ιδιαίτερη φιλία μεταξύ μας ή κάποιο άλλο είδος γνωριμία. Αναγνωρίζουν κατέρωθεν τα τρία άτομα, εγώ, ο κύριος Σκούμας και ο κύριος Αυγερινός, το έργο μας. Είμαστε πάνω κατά πάνω και πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος και ψηφισάντων επιτρέποντος, να είμαστε στα πράγματα, στη διοίκηση, στην Αθήνα, οι δύο που προείπα και εγώ στην Πάτρα, όλοι μαζί να σκύψουμε, να βοηθήσουμε, να προγραμματίσουμε, να οργανώσουμε και να κάνουμε και άλλα πράγματα, όπως αυτό που έχω στο μυαλό, ένα από τα πολλά, και κάποια στιγμή θα τα καταθέσω και δημόσια, να είναι ανοιχτός ο Ερυθρός Σταυρός στο τμήμα στην Καρόλου, που ούτως ή άλλως κάνει τεράστιο έργο στους συμπολίτες, ειδικά την περίοδο του COVID, στις αλλαγές κτλ. Όλα αυτά τα υγειονομικής φύσεως παροχές που χρειάστηκε να γίνουν, με κατατρισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα Σαββατοκύριακα. Γιατί να μείνει το Σαββατοκύριακο ανοιχτό? Εδώ είμαστε να το δούμε ως νέα διοίκηση, να ανοίγουμε και το Σαββατοκύριακο. Θα χρειαστούν προσλήψεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι και το Σαββατοκύριακο ανοιχτό ο σταθμός υγειονομικός που εδρεύει στην Καρόλου για Αγίου Ανδρέου. Παντελή, να ευχηθούμε τα καλύτερα στα σχέδιά σου, γιατί είναι από ό,τι ακούω σχέδια που πραγματικά δεν είναι για τον εαυτό σου, είναι για τον Ερυθρό Σταυρό. Την μπράβο σου και συγχαρητήρια. Έχεις όμως και άλλη δράση και έχεις ιδιαίτερα στον αθλητισμό, στον ΝΟΠ. Και με μικρά παιδιά που έχουν εισαχθεί σιγά σιγά στον αθλητισμό. Βοηθάει τα παιδιά ο αθλητισμός? Σαφώς βοηθάει. Δεν μιλάω σωματικά. Ψυχικά, αν τα ψυχικά. Ψυχολογικά. Και γενικά ο αθλητισμός, πιστεύω, μάλλον πρέπει και εδώ να ανοίξω μια επίσης σύντομη παρένθεση. Είμαι όλο παρένθεση σήμερα. Δραστηριοποιούμε στον αθλητισμό 45 χρόνια. Ως αθλητής, πρωταθλητής και εγώ, με έναν πολύ ωραίο τείχο με πολλά μετάλλια, χρυσά και όχι μόνο, αλλά τι έχω αποκομίσει από τον αθλητισμό. Ήθος, αξιοπρέπεια, τρόπο ζωής. Και όπως τα τελευταία χρόνια λέμε εμείς τα στελέχη του αθλητισμού, ναι στον αθλητισμό, όχι στις ουσίες. Έχει αναδειχθεί και με ένα πινάκιο σχετικό και μετά και από δική μου εισήγηση στο ΠΕΑΚ. Ασχολούμαι με τον αθλητισμό, ναυταθλητισμό τα τελευταία 17 χρόνια. Έχω διατελέσει 12 χρόνια επί του συνόλου στη διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, αυτό το ιστορικό μεγάλο όμιλο, το ΝΟΠ, όπως το ξέρουμε εμείς εδώ οι Πατρινοί. Όντας, πραγματικά έχουμε 820 παιδιά, αθλητές, γονείς. Αυτό θα σε ρωτούσα. Υπάρχει ενδιαφέρον, έρχονται τα παιδιά, και μεγαλύτερα και μικρά. Ακριβώς, ακριβώς. Μέγιστο πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ θετικό. Πολύ θετικό, γιατί είναι, όπως αγαπητή Σοφία σου είπα, είναι τρόπο ζωής. Ο αθλητισμός βγάζει τον μικρό μας αθλητή, τον μικρό συμπολίτη, όπως τον ονομάζω, που αργότερα θα είναι αυτός που θα χτίσει την πυραμίδα της κοινωνίας. Το βγάζει από κάποιο μετερίζει το οποίο είτε λέγεται Facebook, είτε λέγεται. Μια χαρά το Facebook, αλλά μιλάω για την κακή χρήση, που είμαστε δυστυχώς τα μικρά παιδιά όλη μέρα μέσα. Είτε λέγεται το διαμέρισμα. Καταθλίψεις και όχι μόνο. Το βιώσαμε και στην περίοδο του COVID, έτσι. Δίνει ένα νέο όνειρο, ένα νέο όραμα στο μικρό παιδί και αυριανό συμπολίτη, το τοποθετεί σε μια υγιή κοινότητα, σε μια μεγάλη υγιή κοινωνία, οικογένεια. Ο αθλητισμός για μένα πραγματικά προσφέρει τα μέγιστα και στο σχολείο και στην κοινωνία έξω. Με μεγάλη μου χαρά και τιμή, πριν περίπου 3 χρόνια, λίγο πριν τον COVID, και με δεδομένο ότι είμαι και στις δύο οικογένειες του Ναυτικού Μουλίου Πατρών και του Ελληνικού Ρεθρού Σταυρού, τμήμα Πατρών, υπογράψαμε ένα μνημόνιο, σε εισαγωγικά λέξη, συνεργασίας με τον κύριο Αυγερινό, τον στρατηγό μας, βάσει του οποίου πλέον τελούνται στις καθαρές πισίνες του Ναυτικού Μελού Πατρών. Το καθαρές το κατάτε, θα το πούμε άλλη στιγμή, τι εννοώ. Ναυαγοσωστικά μαθήματα για τους αυριανούς συμπολίτες, παύλα ναυαγοσώσεις που σώζουν συμπολίτες στις θάλασσες και στις κολυμπητικές δεξαμενές. Έχουν γίνει ήδη 8 σχολεία. Το Μάιο, αν πάνε όλα καλά τα πράγματα λόγω των καιρικών συνθήκων, θα ανοίξουμε πάλι το τμήμα αναπαγωστικής του υγρού στοιχείου του Ελληνικού Ρεθρού Σταυρού, τμήμα Πατρών, στις κολυμπητικές δεξαμενές. Θα μας πεις τι εννοείς καθαρές πισίνες. Διότι εδώ ό,τι λέμε πρέπει να το αιτιολογούμε εκείνη τη στιγμή, δεν αφήνουμε τίποτα για αύριο. Πολύ ωραία, θα το αναφέρω. Καθαρές σημαίνει ότι λίγο ξεσταθίζονται φυσικά τις ζήσεις, αλλά και αυτό έχει την ουσία του, γιατί έχει να κάνει με το θέμα υγιεινής.
Καθαρές κολυμβητικές δεξαμενές, όπως λέγονται, σημαίνει ότι κάθε 15 μέρες το τμήμα υγιεινής από το εκάστοτε Πανεπιστήμιο Πατρών, εδώ έχουμε τον αξιόλογο κύριο Πανταράκη Αποστόλη, το μέγιστο σε γνώσεις καθηγητή, στέλνει ειδικό κλιμάκιο, χυμίζει, προσδιορίζει, αποδίδει τι πρέπει να πέσει υλικό μέσα. Και εφόσον όλα πάνε καλά, δίνει πιστοποίηση και όλα βαίνουν καλώς και προχωρούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, γιατί πολλοί γονείς φοβούνται να στείλουν τα παιδιά σε μια πισίνα που μπαίνουν τόσα άλλα παιδιά μέσα, γιατί δεν ξέρουν εάν αυτή η πισίνα είναι ελεγμένη, καθαρή. Οπότε πολύ καλά κάνεις και μας το εξηγείς. Εν ώψη της στενής περίοδου, τότε να πω, να δώσω και μια συμβουλή στους αγαπητούς φίλους, τηλεθεατές και συμπολίτες. Όταν πάνε τα παιδιά τους σε κολυμβητική δεξαμενή, πισίνα λαϊκιστή όπως την γνωρίζουμε όλοι, του έξω ή οποιοδήποτε ξενοδοχείου, να ζητούν δύο πράγματα. Να παρίστανται εκεί ο ναυαγωσώστης και όχι στο pool bar μέσα, να υποπτεύει τα παιδιά και να υπάρχει αναρτημένο στο πινάκιο το προβλεπόμενο από το Πανεπιστήμιο της εξ πόλης, τμήμα υγιεινής, το προβλεπόμενο έγγραφο που γράφει τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν για να είναι... Χρήσιμη συμβουλή. Θέλω τώρα να σε φέρω σε λίγο δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Θέλω να μου πεις, ποια προοπτική θεωρείς ότι έχει η Πάτρα ως ευρωπαϊκή πόλη στο άμεσο μέλλον? Θεωρώ για την πόλη μας, την αγαπημένη πόλη, που όλοι πασχίζουμε όσοι τουλάχιστον είμαστε στα κοινά, ο καθής από το μετερίζει, ο καθής εξημών, έχει προοπτικές. Υπό ποια έννοια? Θα σας δώσω και μία είδηση, ένα μυστικό. Έχουν γίνει τις επαφές με επιχειρηματίες αλλοδαπούς, Έλληνες, από ξένες χώρες. Ομογενείς. Οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα μες στην πόλη μας. Είτε αυτό λέγεται υδροπλάνο, είτε λέγεται μεγάλα μολ τύπου νερατιώτησας, Αγίου Δημητρίου, νερατιώτησας, τόσο μεγάλα μολ. Και όχι μόνο, με προσλήψεις αμιγώς από Πατρινόπουλα, που το έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη, έχουμε γεμίσει δυστυχώς ανέργους με πτυχία και μεταπτυχιακά. Τα παιδιά μας εμείς τα θέλουμε στην πόλη μας. Δεν τα θέλουμε να φύγουν εκτός πόλης ή εκτός χώρας, αν μη τι άλλο. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Να αναδείξουμε τον πολιτισμό, τον πλούτο που έχουμε, δυστυχώς, με ένα κουραζιόπλο που θα έρχεται, με ένα αεροπλάνο που θα έρχεται, θα κατεβάζει τον κόσμο τους 4, 5, 8, 10 χιλιάδες, όπως γίνεται περιμετρικά, πλησίωμαστε στην Κουρούτα. Και όχι μόνο. Έχουμε να δούμε πράγματα, να δείξουμε, να τους δείξουμε, συγγνώμη. Έχουμε τα μουσεία μας, το κάστρο μας. Έχουμε τους δελφούς. Μπορούμε να τους πάμε εμείς στην Ολυμπιακή Ακαδημία κάτω. Λέω Ολυμπιακή Ακαδημία γιατί είναι το αγαπημένο μου μέρος ως διεθνής λαμπαδιδρόμος που έχω την τιμή και τη χαρά που με έχουν τιμήσει. Οπότε γνωρίζω πολύ καλά τα μέρη κάτω της Ολυμπιακής Ακαδημίας και της Αρχαίας Ολυμπίας. Εν ολίγες, για να μην κουράζω, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Ήγηκε η ώρα, όλοι μαζί, όλοι οι φορείς, εθελοντές, τμήματα, φορείς, οργανισμοί, σωματεία, να σκύψουμε και να αναβαθμίσουμε την πόλη μας. Μην ξεχνάμε ότι έγιναν πριν 3 χρόνια, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και είχαμε τη χαρά να το πάρουμε στην πόλη μας, ξαναγυρίζω λίγο στον αθλητισμό και τον εθελοντισμό, οι δεύτεροι παράκτηροι μεσογειακοί αγώνες, που συμμετείχαμε όλοι. Εθελοντές, Ερυθρός Σταυρός, τμήματα, συλλόγοι, οργανισμοί και τα καταφέραμε στο έπακρον. Βγάλαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θεωρείς ότι με τη συσπήρωση πολλών ανθρώπων, σωματείων, φορέων, απλών πολιτών, ακριβώς, γίνονται θαύματα τελικά, όταν είμαστε όλοι ενωμένοι? Όλοι μαζί, ως μία γροθιά, το έχω γράψει και στο προσωπικό μου ιστιολόγιο στο Facebook, η ισχύ εν τη ενώση. Η ισχύ εν τη ενώση. Φέρνει αποτελέσματα. Πρέπει να απολέσουμε, να ξεχάσουμε κόμματα, ιδέες, κομματικές ταυτότητες. Όλοι ανήκουμε κάπου, προς Θεού, έτσι εννοείται, αν μη τι άλλο. Θα τα αφήσουμε όλοι και για την πόλη, την τρίτη πρωτεύουσα της χώρας, επιτέλους να τα αναβαθμίσουμε και όπως προείπα να κρατήσουμε τα παιδιά μας και τις επιχειρήσεις υγιείς και στην πόλη μας. Αισιόδοξα λοιπόν να κλείσουμε για σήμερα την εκπομπή μας. Είχαμε μαζί μας τον Παντελή Κοκμωτό, εθελοντή στον Ερυθρό Σταυρό. Άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολύ στην πόλη και έχει τη διάθεση, από ό,τι είδαμε, να προσφέρει ακόμη περισσότερο. Του το ευχόμαστε βέβαια. Παντελή, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, όλα σου τα σχέδια. Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς, πραγματικά, και σαν αγαπητή Σοφία, μία έγκριτη άξια δημοσιογράφη της πόλης μας των Πατρών, που με τίμησες με την παρουσία και το κανάλι σας, το Λεπάντο.
Και θα μου επιτρέψεις, ως λαμπαδιδρόμος της ΕΘΝΟΑ, της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, να σου προσφέρω από καρδιάς ένα μικρό δείγμα σεβασμού και αγάπης στο πρόσωπό σου, και είναι μια καρφίτσα της Ολυμπιακής Ακαδημίας που παίρνουμε εμείς οι λαμπαδιδρόμοι, που μεταφέρουμε τον πολιτισμό μαζί με την Ολυμπιακή Φλόγα, μεταφέρει τον πολιτισμό προς το Καλλιμάρμαρο και όλα τα ιδεώδη της αρχαίας και νυν Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω και τα τυχερά μου, όπως βλέπετε. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πανέμορφη. Είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι συλλεκτική, φαντάζομαι. Είναι συλλεκτική. Δεν ξέρω τι να πω, είναι πανέμορφη, πραγματικά. Θα τη φοράω και ειλικρινά θα γεμίζω περηφάνεια, γιατί έχει και τους κύκλους τους Ολυμπιακούς. Ευχαριστώ. Δική μου ευχαρίστηση. Από καρδιάς. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.